Καλημέρα ξανά από μένα. Σας έχω πρίξει σήμερα. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα μιλήσουμε είναι για το τενόντιο πέταλο και για τις μαζικές ρήξεις και για το πώς μπορούμε, με ποιο τρόπο μπορούμε να τεχνικά να τα αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, είναι δυναμικό σταθεροποιητής το τενόντιο πέταλο και είναι συνολική λειτουργία του και αγκαλιάζει την κεφαλή και την κρατάει στη θέση της. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό που κάνει. Και πρακτικά συμπτώματα έχουμε όταν οι απαιτήσεις του αρρώστου ξεπερνούν τις εφεδρίες του. Τότε υπάρχουν συμπτώματα. Αλλιώς θα δείτε πολύ μεγάλες ρήξεις και δεν θα έχουμε συμπτώματα. Και θα αναρωτιόμαστε γιατί. Και είναι λίγο εύκολο να δούμε εκ των υστέρων και να εξηγήσουμε. Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψουμε. Ποιος άρρωστος θα έχει συμπτώματα και ποιος δεν θα έχει. Είναι πολύ δυσκολότερο. Τώρα, εκείνο το οποίο προσπαθούμε είναι να αποκαταστήσουμε αυτή την ισορροπία ανάμεσα στις απαιτήσεις και στην δύναμη την οποία μπορεί να αναπτύξει το τενόντιο πέταλο, να αναπτύξει όμως. Και το πιο απλό είναι το πρώτο, το πρώτο το οποίο έρχεται φυσικά να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε το τενόντιο πέταλο. Γι' αυτό θα συζητήσουμε. Τα υπόλοιπα είναι σε επόμενες session. Να αυξήσουμε την. Παραδείγματος χάρη, τη λειτουργικότητα του εναπομείνοντος τενόντιου πετάλου, να αυξήσουμε τη λειτουργικότητα του ώμου. Έτσι, φυσιοθεραπεία είναι ένας άλλος τρόπος που βελτιώνουμε τα αποτελέσματα. Να πούμε στον άρρωστο, μείωσε τις δραστηριότητές σου, άλλαξε αυτό το οποίο κάνεις, κάνε κάτι άλλο. Άσυ, τεωνοτομεταφορές ή τελικώς να τον οδηγήσουμε σε μια ανάστροφη ολική αρθροπλαστική. Πολύ αποτελεσματική επέμβαση. Έτσι λοιπόν, εδώ θα μιλήσουμε για την αποκατάσταση και υπάρχει η κλασική ταξινόμηση. Όσο πιο κλασικά είναι αυτά τα οποία σκεφτόμαστε, όσο πιο απλά είναι, τόσο πιο εύκολα είναι χρησιμοποιήσιμα στην κλινική πράξη. Και τελικώς, αυτό είναι κάτι που είναι πολύ απλό να το κάνει κανένας και να έχει μια ιδέα του τι θα γίνει. Και αυτό το οποίο λέει πρακτικά είναι το πλάτος της ρήξης. Όσο πιο μικρή είναι η ρήξη, τόσο πιο σίγουροι είμαστε για το αποτέλεσμα. Όσο πιο μικρή και όσο λιγότερο χρόνια είναι η ρήξη. Και εδώ είναι μια πιο έτσι, τυπική. Ταξινόμηση του Ντάβιντσον και του Μπούρχαρτ, η οποία ουσιαστικά κάνει κάτι πολύ σημαντικό. Βλέποντας τη μαγνητική τομογραφία έτσι, και εξετάζοντας τον άρρωστο, μας δίνει μια ιδέα για την πρόγνωση. Και αυτό το οποίο είναι, αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα είναι για το 3. Το 4 είναι ανάστροφη ολική αρθροπλαστική. Το 1 και το 2 είναι οι κλασικές αποκαταστάσεις. Τι θέλουμε να κάνουμε, να εξορροπήσουμε τις δυνάμεις που αναπτύσσονται και να ράψουμε σταθερά τα άκρα, τον μπρος και το πίσω, με τον ισχυρότερο δυνατό τρόπο που έχουμε στη διάθεσή μας. Και αυτό να το κάνουμε χωρίς να το κάνουμε με αυξημένη τάση. Αν το κάνουμε με αυξημένη τάση, θα αποτύχει. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα και η δυσκολία. Και πότε περιμένουμε προβλήματα, ανάλογα με την ηλικία του αρρώστου. Και όχι τόσο πολύ πια με την ηλικία, το ηλικιακό όριο συνεχώς ανεβαίνει, καθώς βελτιώνεται η ποιότητα ζωής, αλλάζει ο τρόπος που βλέπουμε τη ζωή στη μεγάλη ηλικία. Το δεύτερο είναι η χρονιότητα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όσο πιο χρόνια είναι η ρήξη, τόσο πιο άσχημα θα είναι τα αποτελέσματα. Και αυτό φαίνεται βέβαια η χρονιότητα μέσω της μαγνητικής τομογραφίας ή της αξονικής τομογραφίας και ουσιαστικά το πόσο έχει τραβηχτεί ο τένοντας προς τα μέσα και το πόσο ατροφικό συνομής είναι αυτές τα δύο πράγματα τα οποία ψάχνουμε στη μαγνητική τομογραφία για να πούμε «Α, αυτός θα γίνει καλά, αυτός δεν θα γίνει και τόσο καλά». Λοιπόν, η κλασική ταξινόμηση, και αυτό είναι πολύ κλασικά, υπάρχουν παντού. Έτσι. Τώρα, ξεκινάμε και μιλούμε για τις ρήξεις οι οποίες είναι αποκαταστάσιμες και για τις ρήξεις οι οποίες είναι μη αποκαταστάσιμες. Αλλά πριν μιλήσουμε για το τι είναι μη αποκαταστάσιμο, τι πρέπει να κάνουμε. Πρώτα-πρώτα πρέπει να αναγνωρίζουμε τους τένοντες. Και αυτό δεν είναι τόσο εύκολο όταν μπαίνουμε σε μία μαζική ρήξη, γιατί τα πάντα είναι ένας υπερτροφικός ορογόνος θύλακος. Εκείνο λοιπόν το οποίο είναι καλό να ψάξουμε, είναι να ψάξουμε πράγματα τα οποία είναι στάνταρ. Και στάνταρ είναι τα οστικά όρια. Είναι η κάτω επιφάνεια του ακρομίου, η ανάκαμψη του ακρομίου, το κύλ του ακρομίου, η ακρομιοκλειδική άρθρωση και το έξω όριο του ακρομίου. Αν βρούμε αυτά τα πράγματα, τότε, αν βρούμε αυτά τα σημεία, τότε μπορούμε να αρχίσουμε να αναζητούμε τους τένοντες. Τώρα, η μπούρσα στις μαζικές ρήξεις, ο ρογόνος θύλακος στις μαζικές ρήξεις και ο τένοντας μοιάζουν πάρα πολύ.
Εκείνο λοιπόν το οποίο πρέπει κανένας είναι να αφαιρέσει και να ψάξει να δει που πηγαίνει, στο βραχιόνιο όγκωμα. Εάν πηγαίνει στο βραχιόνιο όγκωμα είναι τένοντας. Εάν πηγαίνει γύρω-γύρω από το βραχιόνιο όγκωμα στο δελτοειδή είναι φάσια. Όσο σκληρό και να είναι και όσο και να μοιάζει με τένοντα, είναι ορογόνος θύλακος. Και άμα το ράψουμε, δεν προσφέρουμε τόσα πολλά. Λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι, ωραία, τους βρήκαμε τους τένοντες. Πριν πούμε ότι αυτό έρχεται ή δεν έρχεται, έρχεται με τάση ή χωρίς τάση, θα πρέπει να το απελευθερώσουμε. Εάν αυτό είναι κολλημένο εκεί που είναι, δεν κινείται. Και τα σημεία στα οποία κολλάει είναι στην κορακοειδή απόφυση, στο ακρόμιο και στην ομογλήνη, σε αυτά τα τρία. Κολλάει πάνω στο κόκαλο. Εκείνο λοιπόν το οποίο θέλουμε είναι να το απελευθερώσουμε από την κορακοειδή. Και αυτό μπορεί να το κάνει κανένας με διάφορους τρόπους, αλλά τουλάχιστον στην πλάγια θέση είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνει μέσα από την άρθρωση. Να αφαιρέσει οτιδήποτε υπάρχει γύρω από την κορακοειδή. Και κατόπιν να τον απελευθερώσει από την ομογλήνη. Και κυρίως από το πρόστιο, το πάνω και το πίσω μέρος της ομογλήνης. Έτσι ώστε να κινείται ελεύθερος ο τένοντας από την κάτω του επιφάνεια. Και κατόπιν, συνήθως αυτές τις ρήξεις η κεφαλή έχει μετακινηθεί προς τα πάνω και είναι όλα λίγο stiff, λίγο δίσκαμπτα. Καλό είναι λοιπόν να κάνει καψιλότομη, να κάνει μια απελευθέρωση γύρω-γύρω. Ο Ενρίκο Γκερβάση ήταν αυτός ο οποίος μου τα έδειξε όλα αυτά. Κάνοντας το αυτό, χαλαρώνει η κεφαλή. Οπότε, ό,τι και αν κάνουμε μετά, θα είναι σε έναν ώμο ο οποίος είναι περισσότερο ευκίνητος. Και ξεκινάμε τέτοιο και οι εικόνες που βλέπουμε είναι αυτές. Ένα σημαίνας ο οποίος βρίσκεται παντού και εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να επιμείνουμε και να αφαιρέσουμε ό,τι δεν είναι υποπλάτιος και ό,τι δεν είναι τένοντας. Ό,τι βρίσκεται εκεί πέρα είναι ένας σουλώδης ιστός ο οποίος, μαζί με ημένα, ο οποίος κάνει τα πάντα πιο δίσκαμπτα. Και κατόπιν να κάνουμε την θυλακοτομή. Και να κάνουμε μια τυπική θυλακοτομή, αυτή την οποία κάνουμε στο... Μπορεί να μην χρειάζεται, αλλά άμα το κάνουμε θα είμαστε σίγουροι ότι όταν πλέον συζητούμε για μία επανορθώσιμες ρήξεις, είναι μία επανορθώσιμες. Αυτό λοιπόν είναι, αυτά γίνονται μέσα από την άρθρωση. Και αφού γίνουν μέσα από την άρθρωση, κατόπιν θα πρέπει να απελευθερώσουμε τον τένοντα από το ακρόμιο, στο μπρος μέρος και στο πίσω μέρος. Και το βασικό οδηγό σημείο στο πίσω μέρος είναι αυτή η ανάκαμψη του τέτοιου, η οποία θα μας κάνει να ξεχωρίσουμε τον υπερακάνθιο από τον υπακάνθιο και να ξέρουμε τι είναι αυτό το οποίο τέτοιο. Η ακρομιοκλειδική μπροστά, η κορακοειδής την έχουμε απελευθερώσει από την κάτω πλευρά μέσα από την άρθρωση. Τώρα από την πάνω μεριά θα τα απελευθερώσουμε. Και αφού το κάνουμε αυτό, τότε μπορούμε να συζητήσουμε για το τι μπορούμε να κάνουμε. Και αν είμαστε τυχεροί και οι ρήξεις δεν είναι πολύ χρόνια, τότε οι τένοντες θα έρθουν πάρα πολύ ωραία και θα καλύψουν όλο το μείζον βραχιόνιο όγκωμα. Αλλιώς θα τους φέρουμε εκεί που έρχονται χωρίς τάση. Το πιο σημαντικό είναι να έρθουν κάπου χωρίς τάση, αλλιώς θα σπάσουν γρήγορα. Ξανά. Και φυσικά μπορούμε να κάνουμε μια medialized repair ή να κάνουμε μια μερική αποκατάσταση, αποκαθιστώντας το προς και το πίσω. Όσο περισσότερο εξισορροπήσουμε το προς και το πίσω, τόσο καλύτερο θα είναι το λειτουργικό αποτέλεσμα. Και τέλος, εκείνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε debridement και τενοτομή της μακράς κεφαλής του δικεφάλου και να τελειώσουν εκεί. Ή λοιπόν, έτσι λοιπόν, εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι όταν ξεκινάμε και προχωρούμε. Έχουμε μια ιδέα το πού θα φτάσουμε και αυτό είναι το πλεονέκτημα της αρθροσκοπικής χειρουργικής, διότι κάπου θα σταματήσουμε, μέχρι εδώ μπορούσε να έρθει. Ότι δεν τραυματίζουμε περισσότερο ή δεν τραυματίζουμε κάτι που αλλιώς είναι υγιές, όπως όταν είναι η ανοιχτή χειρουργική. Είναι πολύ πιο μεγάλη απόφαση να προσπαθήσεις να αποκαταστήσεις ανοιχτά μια μαζική ρήξη, από ότι να προσπαθήσεις να την αποκαταστήσεις αρθροσκοπικά. Ξέρεις ότι δεν τραυματίζεις περισσότερο. Και τελικώς να σταθεροποιήσουμε τους τένοντες. Και όταν λέμε να σταθεροποιήσουμε τους τένοντες, είτε σε single row είτε σε double row, ανάλογα με το αν έχουμε και τη δυνατότητα να το κάνουμε, το βασικό είναι να αποκαταστήσουμε τα άκρα. Και μετά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε απλές σειραφές, τα είπε προηγουμένως και ο κ. Συνοπίδης, ή να χρησιμοποιήσουμε τριπλές άγκυρες, φαίνεται ότι είναι καλύτερες, να περάσουμε το ένα ράμα μάτρες και τα δύο ράματα σε απλές ραφές, ή να κάνουμε τις διάφορες double row διπλές σειραφές.
Και από το ο Μπούρκατ, είναι ο πρωτοπόρος αυτά και αυτές ας πούμε, τις αρχές ακολουθούμε, έδειξε ότι τα αποτελέσματα βελτιώνονται, δεν είναι τέλεια, αλλά είναι πολύ καλύτερα. Και νεότερα, ο Φρανσέσκι από την Ιταλία επίσης έδειξε καλύτερα αποτελέσματα, λειτουργικά τουλάχιστον αποτελέσματα, όταν κάνουμε μια μερική αποκατάσταση. Και έχει και μια λογική. Αν αποκαταστήσουμε μεγαλύτερο μέρος του τέοντα και λειτουργεί ένα μεγαλύτερο μέρος του μυός, αν υπάρχει μυς από πίσω, τότε τα αποτελέσματά μας θα είναι καλύτερα, τα λειτουργικά αποτελέσματα. Και εμείς μαζέψαμε τους ασθενείς μας και ουσιαστικά εκείνο το οποίο είδαμε είναι ότι αυτό το πράγμα δεν το κάνει μόνο ο Μπούρκαρτ, ο οποίος είναι καταπληκτικός χειρουργός, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι αναπαραγώγημο. Μπορεί να γίνει και από τους υπόλοιπους. Ανάση, κάναμε πλήρες σειραφές, medialized repair, ουσιαστικά ήταν μια stage, μια σταδιακή αντιμετώπιση μέχρι εκεί που μπορούμε να φτάσουμε. Και βελτιώθηκαν όλα τα σκορτ, βελτιώθηκαν περισσότερο με τις πλήρες σειραφές. Ανάση. Και ο Λό επίσης πρόσφατα έδειξε ότι οι μερικές αποκαταστάσεις αυτού του τύπου λειτουργούν. Λειτουργούν και τα λειτουργικά αποτελέσματα είναι πολύ καλά, 10 στους 11, αλλά εάν κάνουμε μια μαγνητική τομογραφία, το 50% έχουν υποτροπή της ρήξης ή έχουν την ρήξη που υπήρχε και δεν αποκαταστάθηκε. Έτσι, γιατί είναι μερικές αποκαταστάσεις. Είναι πολύ δύσκολο να αξιολογήσει. Ο κύριος Καραντάνος θα προσπαθήσει να μας μετά τι μπορούμε να αξιολογήσουμε. Τέτοιο. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε αρθροσκοπικά. Τα γκραφ, θα μιλήσει ο Παύλο Αβάνση αμέσως μετά. Η δυτική μας εμπειρία είναι πολύ μικρή από αυτά. Να κάνουμε τεναντομεταφορά του πλατέως ραχαίου. Άσι. Μπορεί κανένας να ξεκινήσει σε μια μερική αποκατάσταση, να κάνει θυλακοτομή και κατόπιν να κάνει τεναντομεταφορά. Σαν ιδέα είναι πάρα πολύ ωραία, διότι ουσιαστικά κάνεις μέχρι εκεί που φτάνεις και αν νομίζεις ότι είναι αρκετά αυτά τα οποία έχεις κάνει, δεν προχωράς. Σαν χρονικά βέβαια δεν είναι τόσο. Άσι. Και υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα, θα μας τα πούνε μετά. Και μετά υπάρχουν τα passive spaces. Και τα passive spaces είναι superior capsular reconstruction. Θα μας μιλήσει ο κύριος Γιανακόπουλος, νομίζω, μετά. Και το in-space balloon. Με αυτό έχουμε εμπειρία μεγαλύτερη. Άσε. Και ουσιαστικά όλα αυτά τι προσπαθούν. Προσπαθούν να κρατήσουν την κεφαλή μακριά από το ακρόμιο και να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες λειτουργίας, να ελαττώσουν τον πόνο, να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα. Είχαν αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Δεν είναι το θέμα να τοποθετήσουμε το in-space balloon ή να κάνουμε μια superior labor reconstruction και να χάσουμε τον άρρωστο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι γίνεται μετά. Και από όλα αυτά, το πιο εύκολο είναι το in-space balloon και είναι κάτι το οποίο, επειδή ακριβώς είναι το πιο εύκολο, είναι τεχνικά, είναι και αυτό το οποίο, πώς το λένε, είναι πιο εύκολο να κάνει κανένας όταν έχει τελειώσει με μια μαζική ρήξη και ήδη έχει μια μισή ώρα στο χειρουργείο, καλώς εχόν των πραγμάτων, και είναι λίγο κουρασμένος για να συνεχίσει με πιο πολύπλοκα πράγματα. Έτσι λοιπόν, να θυμόμαστε ότι το τενόντιο πέταλο είναι πολύ σημαντικό για τη λειτουργία του ώμου. Αν έχουμε μια μικρή ρήξη, μια μεσαία ρήξη, σε έναν 50 χρόνων άνθρωπο, δεν έχει νόημα να συζητούμε και να πούμε «άστο, δεν πειράζει». Ήδη είναι πάρα πολύ εύκολο να αποκατασταθεί, είναι πάρα πολύ καλά τα αποτελέσματα. Έτσι. Μόνο ένας τελείως ασυμπτωματικός άρρωστος θα του πούμε «άστο για παρακολούθηση». Το επόμενο είναι πολλές από τις ρήξεις είναι ασυμπτωματικές. Και αυτό είναι σημαντικό. Με κάποιον τρόπο οι ρήξεις αυτές γίνονται ασυμπτωματικές. Και αν οι ρήξεις αυτές είναι ασυμπτωματικές, τότε ποιους χειρουργούμε. Το αν θα δημιουργούσουν συμπτώματα εξαρτάται από το μέγεθός τους και τη θέση τους. Σε μία θέση λίγο πιο πίσω μπορεί να μην λειτουργεί συμπτώματα, λίγο πιο μπροστά μπορεί να λειτουργεί. Και από τις απαιτήσεις του αρρώστου, το τι θέλει να κάνει ο άρρωστος. Και έτσι ας προσπαθήσουμε να τις αποκαταστήσουμε, τις συμπτωματικές ρήξεις. Ας προσπαθήσουμε να κάνουμε πλήρη απελευθέρωση, ώστε αυτό το οποίο θα κάνουμε να είναι τεχνικά τουλάχιστον όσο καλύτερα γίνεται. Ας προσπαθήσουμε να το κάνουμε χωρίς τάση, έτσι ώστε να μείνει και να λειτουργήσει όσο καλύτερα γίνεται. Ας προσπαθήσουμε να το κάνουμε όσο πιο ισχυρά γίνεται. Έτσι. Όλες οι συζητήσεις για απλή ή διπλή σειρά και ποιο είναι καλύτερα, μερικές φορές η διπλή σειρά δεν γίνεται, είναι απλό. Δεν υπάρχει αρκετός τέοντας για να το κάνουμε. Έτσι. Αλλά αν μπορούμε να το κάνουμε, όσο πιο ισχυρά το καθυλώσουμε, τόσο καλύτερα θα είναι. Και κατόπιν να σκεφτούμε τι άλλο συμπληρωματικό μπορούμε να κάνουμε. Έτσι λοιπόν, αυτές οι ρήξεις, συμπτωματικές μαζικές ρήξεις, είναι αντιμετωπίσιμες σήμερα. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι αντιμετωπίσιμο. Έχουμε πάρα πολλές εναλλακτικές λύσεις.
Έτσι, και ας προσπαθήσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ευέλικτοι. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.